να κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και ό,τι περνά από το χέρι μας, αυτή η περιοχή να την κάνουμε καλύτερη, πιο φιλική και πιο εξυπηρετική για τους τουρίστες. Χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται ο κλάδος του real estate σε Παλιό, Νέα Ηρακλίτσα και Νέα Πέραμο, καθώς οι τουρίστες που κατακλείζουν την περιοχή και εντυπωσιάζονται από τις ομορφιές της, ζητούν από τους επαγγελματίες του χώρου που γνωρίζουν άριστα τις διαδικασίες είτε να νοικιάσουν είτε να αγοράσουν έναν χώρο. Εδώ, επειδή δεν έχουμε μεγάλες τουριστικές μονάδες, πεντάστερα ξενοδοχεία όπως έχει η Χαλκιδική και γίνεται μεγάλη διαφήμιση παγκόσμια, την Καβάλα πολλοί δεν την ξέρουν ότι υπάρχουν εδώ αυτές τις ωραίες παραλίες που έχουμε με τις σημαίες της μπλε που βραβεύονται κάθε χρόνο. Εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε μόνοι μας, αυτοί εδώ που έχουμε τοπικά κάποιες επιχειρήσεις, καταστήματα, να κάνουμε εμείς διαφήμιση. Δηλαδή να έρθουν οι δικοί μας γνωστοί και αυτοί να κάνουν διαφήμιση από στόμα στο στόμα. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που γίνεται. Έχουμε όμως τόσο αυξητική τάση γενικότερα των επισκεπτών από τα γύρω Βαλκάνια? Κάθε χρόνο έχουμε ανάπτυξη γύρω στα 20%. Κάθε χρόνο είμαστε καλύτερα από θέμα τουρισμού εδώ στην περιοχή. Οι οποίοι γενικότερα τουρίστες επενδύουν την επόμενη μέρα, παίρνουν κάποια κίνητα? Ειδικά το καλοκαίρι, επειδή είναι πιο χαλαρά, έρχονται εδώ για διακοπές, βλέπουν ωραίο φαγητό έχει η Ελλάδα. Καμιά χώρα δεν προσφέρει αυτό που προσφέρει η Ελλάδα μας. Καθαρές θάλασσες, ωραίο περιβάλλον. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ φιλότιμος, φιλοξενούμενος και αυτό τους αρπάζει και λένε ναι, γιατί θέλω κι εγώ να είμαι εδώ, σε αυτό το παράδεισο. Εμείς εδώ τα τρία κόλπα της Καβάλας που είναι Παλιό, Νέα Ηρακλίτσα, Πέραμο, είναι παράδεισος, παιδιά. Εμείς επειδή ζούμε εδώ δεν το νιώθουμε, αλλά όλοι οι ξένοι που έρχονται, το πρώτο που μας λένε είναι αυτό: Χριστίνα, εσύ ζείτε εδώ σε ένα παράδεισο. Και τότε έρχεται η ιδέα ότι θέλουν και αυτοί να είναι εδώ, σε αυτό το παράδεισο. Και αρχίζουν και σκέφτονται για επένδυση. Είτε για κάποιο μικρό κατάλημα, μικρό διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, με δύο, με τρία. Σκέφτονται και μελλοντικά για κάτι πιο μεγάλο. Παράδειγμα, κάποια επιχείρηση, είτε είναι στο εμπορική, λιανική, είτε πάμε στο κλάδο του τουρισμού για νοικιαζόμενα και για ξενοδοχεία. Τα οποία αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Εσείς δραστηριοποιήσετε σε ποιες περιοχές κυρίως, Παλιό, Νέα Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμο? Ναι, αυτά τα τρία κόλπα, Παλιό, Νέα Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμο. Εντάξει, έχουμε και ακίνητα που και Χαλκιδική και στα νησιά συνεργαζόμαστε με συναδέρφους για να μπορούμε να έχουμε όλο το κελνό και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες με τον καλύτερο τρόπο. Εξαιρετικές παροχές. Ναι, VIP, έτσι, ναι. Έχει και το όνομα. Ναι, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο όπως είναι και το όνομα. Έχουμε πολύ ελεγχτούς πελάτες, ψηλό επίπεδο. Και προσφέρουμε τα πάντα, δηλαδή δεν είναι μόνο να πουλήσουμε ένα ακίνητο, να αλλάξουμε παροχές, ρεύμα, νερό, να τους κάνουμε τις δηλώσεις, να βοηθήσουμε να πληρώσουν τα έμφυα και όλα. Όλες τις ερωτήσεις που έχουν να μπορούμε να απαντήσουμε. Εντάξει, αφαιρούμε πολύ χρόνο, όμως γι' αυτό οι πελάτες μας, οι ίδιοι μας κάνουν διαφήμιση. Εμείς δεν είμαστε πολύ στις διαφημίσεις. Σε αυτά τα 16 χρόνια που είμαι σε αυτό το κλάδο, ήδη οι δικοί μου οι πελάτες μου κάνουν διαφήμιση και έρχονται σε μένα για να μου πούνε «Χριστίνα, ναι, εγώ θέλω να επενδύσω». Είτε στην περιοχή, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, παντού.
Έρχονται στα σίγουρα δηλαδή. Καλή δύναμη να ευχηθούμε για το υπόλοιπο. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είναι καλό για όλους, όχι μόνο για το δικό μας το κλάδο. Να είναι καλό καλοκαίρι, να έχουν όλα τα καταστήματα και όλα τα καταλήμματα να δουλέψουν που νοικιάζουν.